κύπελο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να κλείσουμε λοιπόν με την καλύτερη κούρσα της ημέρας, 1800 μέτρα, ύπη 3 ετών και άνω, μια κούρσα λίστας, η συγκεκριμένη. Βλέπετε τις συμμετοχές, νούμερο 1, Ατρέγιου με 58 κιλά, ο Γιάννης Λαζαρίδης, προπονείται από την κυρία Ειρήνη Κεράτσα, ιδιοκτησίας του κυρίου Κοσμάς Κρεπετού, τρέχει με τα χρώματά του, είναι ιδιοκτήτης ο Γιάννης Δατσόπουλος. Νούμερο 2, You Talking to Me, με 58 κιλά, ο Παναγιώτης Δημητσάνης, προπονητής ο Χρήστος Θεοδωράκης, ιδιοκτησίας Aegean Stables. Νούμερο 3, Δολαριούλης, με τον Δημήτρη Δρόσο Σισέλα, προπονητής ο Γιάννης Μικονιάτης, ιδιοκτήτρια η κυρία Μαρία Μικονιάτη, ένα προϊόν παραγωγής του υποφορβίου Κάστρου Βιωτίας. Νούμερο 4, Ziggy Starman, με τον Γιάννη Ψαραδάκη Σισέλα, προπονητής ο Παναγιώτης Θεολόγου, ιδιοκτησίας της εταιρείας Υποάτικα ΑΕ, συνειδιοκτήτης ο κ. Σωτηριζαχόπουλος. Νούμερο 5, Mentor, με τον Μιχάλη Ξινό Σισέλα, προπονητής ο Αλέκος Γιατράς, ιδιοκτησίας του υποφορβίου Ελιάς και παραγωγής του υποφορβίου Ελιάς. Νούμερο 6, Run to the Hills, με τον Λοίζο Ανδρέο Σισέλα, προπονητής ο Σταύρος Αγγελόπουλος, ιδιοκτησίας του κ. Μάριου Κουτσομίτη, τρέχει με τα χρώματά του, συνειδιοκτησίας Χριστιανά Stables. Και νούμερο 7, Fastnet Monsoon, με τον Κώστα Μαστοράκη Σισέλα, προπονητής ο Σταύρος Αγγελόπουλος, ιδιοκτήτης ο κ. Λάζαρος Εμερτζίδης. Αυτές είναι οι 7 συμμετοχές, 7 κορυφαίοι ύπη που θα τρέξουν εδώ στην τρομερή αναμέτρηση, κύπελο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ, You Talking to Me. Δεύτερη φορά που τον υπέβει ο Δημητσάνης. Ένας ακόμη πρωταθλητής. Βέβαια. You Talking to Me, νικητής Derby. Νικητής Derby, κριτήριο. Έτσι, σκληρό άλογο, πολύ και αυτό. Μέχρι πρόσφατα ήττητος εδώ, Run to the Hills, ναι. Όλοι δικαιούνται μία γκέλα, μία άσχημη μέρα, ας το πούμε. Και μία και δύο τώρα, ο κορυφαίος δεν βγαίνει έτσι. Ο κορυφαίος βγαίνει από τη διάρκεια του, και ο κλασικός βέβαια γίνεται και από τις αποστάσεις. Εδώ, ο Run to the Hills με τον Αναβάτη που νίκησε τον νίκησε τελευταία φορά με τον Λοΐζο Ανδρέου. Τελευταία φορά τον είχε υπεύσει ο Κώστας Μαστοράκης, τον βλέπουμε εδώ με το Fast and Monsoon. Σήμερα ανατίθεται πάλι στον Λοΐζο Ανδρέου. Και εδώ Ziggy Starman. Εξαιρετική κούρσα. Εδώ υπάρχουν δύο Έλληνες, έτσι. Έτσι. Ο Δολαριούλης και ο Μέντορ. Αμερικάνος είναι ο Run to the Hills, το φαβόρι. Λοιπόν, ανάλογα με τον ρυθμό θα δούμε και την κούρσα. Αν ο ρυθμός είναι... Δεν ξέρω, το ρυθμό θα τον δώσει ο Ατρέγιο. Αυτός θα βάλει το ρυθμό. Νομίζω το ρυθμό θα τον ορίσει με την έννοια του πότε θα πάρει φωτιά η κούρσα ο Run to the Hills. Στο πάμε είναι. Για να δούμε. Θα περιμένει ο Run to the Hills να γίνει τσούκου τσούκου και να περιμένουν να μπουν στην ευθεία να αναπτυχθεί. Να μ' αφήσουν τον Ατρέγιο μπροστά. Όχι, λέω, άλλο λέω εγώ, άλλο λες. Όχι. Αφορά λέω το ρυθμό. Τι να τον αφήσει να γίνει στην ευθεία. Ο ρυθμός λέω το πότε ναι. Θα ανάψει και πότε θα ανάψει. Να νομίζω ότι ο ρυθμιστής είναι ο Run to the Hills. Να τον αφήσει να γίνει στην ευθεία, ήρθαν οι από πίσω μετά. Άρα. Ποιος είναι αυτός που θα κάνει την αλλαγή ναι. Και θα ρυθμίσει το πότε θα... Το θέμα είναι το πότε. Ναι. Ναι. Δηλαδή μπορεί το ρυθμό να τον αλλάξει πρώτα ο Ατρέγιο. Λόγω της απόστασης το θέμα είναι ποιος θα... Δηλαδή... Ποιος θα ανοίξει την κούρσα. Πότε. Δηλαδή εγώ αν ήμουν... τι θα έλεγα στον Ατρέγιο, πήγαινε στο κεφάλι και από τα 600 σήκω φύγε. Εντάξει. Και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Γιατί ξέρεις και ο Ατρέγιου είναι σκληρός, δηλαδή σηκώνει πίεση. Σηκωφύγε. Ναι, όποιος σε πρόλαβε, σε πρόλαβε. Όταν άμα δεν σε προλάβει, υγεία και μακροημέρευση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να εξελιχθεί η κούρσα έτσι, δηλαδή να μείνει ένα στο κεφάλι μέχρι να στρίψουν στην ευθεία και πάμε μετά. Ναι, αυτό. Εγώ τη βλέπω πιο δυνατή κούρσα αλλιώς. Για να... Και αλλά... λογικά το ρυθμό θα τον ορίσει όταν ανοίξει πλέον, γιατί δεν μπορεί να ανοίξει από την αρχή, δεν μπορεί να πάνε από την αρχή γρήγορα όλοι.
Έτσι δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται. Άρα ο ρυθμός θα ανοίξει κάποια στιγμή, θα είναι 600, θα είναι 800, θα είναι πιο πριν, περίπου. Άμα στα 600 είναι ο πρώτος με τον τελευταίο κοντά, ναι. Ήρθαν οι πίσω. Τέλος, δεν έχει. Δηλαδή έχουν γεμίσει οι πίσω. Άμα γίνει η κάντερ η κούρσα μέχρι τα 600, γίνει κάντερ, γι' αυτό σου λέω. Οι πίσω θα μείνουν σε κενό. Για ρυθμό, όχι ποιοι θα είναι και πού θα είναι. Αυτό λέω κι εγώ. Και αυτό είναι το ερώτημα του κόσμου. Δηλαδή, αυτό κουβεντιάζει ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς τώρα, τι να κουβεντιάσει. Πώς θα γίνει ο ρυθμός. Ναι. Θα πάει μπροστά. Το άλογο που λογικά θα επιχειρήσει την πρώτος ανάπτυξη, που έχει και τις δυνατότητες που θα έχει λογικά και τη θέση και όλα αυτά, είναι ο Ράντο Δεχίλης. Με αυτή την έννοια το είπα. Ποιος θα φύγει νωρίτερα, ο Μέντορ, να ανοίξει το ρυθμό. Ο Φάστερ Μονσούν. Ναι. Δεν το περιμένεις. Περιμένεις. Αυτοί θα περιμένουν να ανοίξει η κούρσα για να έρθουν με φίνις. Έτσι. Από τους πρώτους, οι πρώτοι θα φτιάξουν το ρυθμό. Οι πρώτοι και ανάλογα στην επίθεση που θα γίνει, η κόντρα θα βρει ο ένας επάνω στον άλλον. Δηλαδή αν δεν υπάρχει κόντρα και πάνε καντεράκι, οι πρώτοι θα μείνουν στην άφιξη, υποχρεωτικά. Αυτή είναι η ομορφιά αυτών των υποδρομιών. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει πάω και εδώ που λες, εντάξει, ξέρουμε ποιος θα πάει και ποιος μπορεί να τον ακολουθήσει και τι θα γίνει πίσω. Έτσι. Και όποιος και να έρθει, πάω και είσαι, αφού. Ψάξει το δεύτερο. Έτσι δεν είναι, πάω και είσαι, αφού. Λοιπόν, ήρθε πίσω από την αφετηρία, για να δούμε, αλλάζει κάτι. Δυνατό παιχνίδι, αναμενόμενο, υψηλές αποδόσεις, από τα 60 ξεκινά ο πρώτος τετραπλό, 6-2-1-5. 6-2-1 βλέπω βάση, με 5-4, Ναι, ναι. Run to the hills, you talking to me, Atreyu, και μετά, Mentor και Ziggy Starman. Το τετραπλό λέει ότι ο ρυθμός θα γίνει κάντερ. Αυτό λέει το τετραπλό. Λέει ότι... ότι μπροστά θα μείνουν στην άφιξη. Αυτό λέει. Ότι δεν θα έρθουν πίσω. Δηλαδή 6, 1 και 2 είναι οι γρήγοροι. Αυτοί που θα είναι λογικά στις πρώτες θέσεις. Και μετά το 5, ο Μέντορ. Λοιπόν, για να δούμε. Το ποιος έχει δίκιο σε λίγο. Πέρσι νικητής, ο Σίλα Στρίτ. Μέσα σε πραγματική λάσπη. Απομένει στο νούμερο 5 ο Μέντορ και στο νούμερο 6 ο Δολαριούλης. Ελάχιστα πριν από την εκκίνηση. Παίρνει θέση και ο Δολαριούλης και πάμε για την κούρσα. Κύπελο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1800 μέτρα, 7 οι συμμετοχές, περιμένουμε τον αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση. Καλή για όλους. Πιέζει απ' έξω Ατρέγιου, πιέζει και ο Μέντορ, αλλά και ο Run to the Hills έρχεται απ' έξω Ατρέγιου και βγαίνει στο κεφάλι. Νούμερο 1 Ατρέγιου βγαίνει στο κεφάλι, ακολουθεί ο Δολαριούλης, το νούμερο 3. Ο Run to the Hills μένει στην τρίτη θέση. Μέντορ και Ziggy Starman μένουν λίγο πιο πίσω, με το You Talking To Me τώρα να περνάει από την εσωτερική και προοδευτικά να ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Ατρέγιου μπροστά, με περίπου 2 μίκια από τον Δολαριούλη, You Talking To Me, Run To The Hill, Ziggy Starman, Μέντορ στην τελευταία θέση έχει μείνει ο Fasten Monsoon. Πλησιάζουμε το ύψος των 1000 μέτρων, με τον Ατρέγιου 2 μίκια μπροστά από τον Δολαριούλη. Ακολουθεί You Talking To Me. Εξωτερικά, ο Run To The Hills. Μέντορ, Ziggy Starman, στην τελευταία θέση και μείνει ο Fasten Monsoon. Περάσαμε τα 800, με τον Ατρέγιου μπροστά. Τον You Talking To Me. Το Run To The Hills. Υποχωρεί ο Δολαριούλης. Και πάμε για το τελευταίο 600, όπου ο Ατρέγιου είναι στο κεφάλι. You Talking To Me θέλει να έρθει από μέσα ο Run To The Hills. Έρχεται ο Ziggy Starman, Mentor είναι λίγο πιο πίσω. Ατρέγιου θα μπει πρώτο στην ευθεία και έρχεται ο Run to the Hills. Ατρέγιου και Run to the Hills που έρχεται πολύ δυνατά στο τέλος. Ziggy Starman πιο πίσω. Ο Mentor κάνει finish. Ατρέγιου και Run to the Hills που θέλει να περάσει μπροστά. Run to the Hills περνάει μπροστά.
Run to the hills, ανοίγει το ρυθμό, έρχεται ο Ziggy Starman στο τέλος. Run to the hills, Ατρέγιου και Ziggy Starman. Run to the hills είναι αυτός που έχει τη διαφορά, θα είναι αυτός που θα κατακτήσει το κύπελο μεγάλου Αλεξάνδρου και μάλιστα επιβλητικά, ενώ ο Ατρέγιου στο τέλος θα πέσει μαζί με τον Ziggy Starman, τέταρτος στο Q-Token του Me. Mentor, Faster Monsoon και Δολαριούλης. Run to the hills, επιστρέφει στις νίκες, επιστρέφει στα κύπελα, ενώ εδώ κοιτάξτε, από μέσα, Ατρέγιου, απ' έξω Ziggy Starman. 6-1-4. Εδώ βλέπετε το νούμερο 6, το Run to the Hills. Εντυπωσιακό, θα πάρει τη νίκη, θα επιστρέψει στις νίκες, θα επιστρέψει στα κύπελα. Επιβλητική νίκη. Βέβαια. Και κοιτάξτε πόσο σκληρός είναι ο Ατρέγιου που αντιστέκεται στο φίνις του Ziggy Starman και θα πέσουν μαζί. Ανέβασμα, κατέβασμα, Ατρέγιου δεύτερος, Ziggy Starman τρίτος και ο U-Token του Me τέταρτος. 6-1-4-2. 6-1-4-2. Με το Run to the Hills να γράφει μια εντυπωσιακή νίκη. Λόιζος Ανδρέου, ο οποίος τον ύπευσε ακόμη μια φορά εξαιρετικά. Τον έπιασε καλά, βγήκε στην εξωτερική, δεν έφαγε λάσπες τίποτα. Επιτέθηκε εκεί που έπρεπε, πέρασε νίκης εύκολα. Ξαναβλέπουμε την κούρσα, ξαναβλέπουμε πώς εξελίχθηκε το κύπελο μεγάλου Αλεξάνδρου. Με τον Ατρέγιο, όπως είπαμε, να πηγαίνει μπροστά, να φτιάχνει δύο μήκη. Ο Δολαριούλης υποχώρησε, ο U-Token του Me. Και κοιτάξτε εδώ προοδευτικά πώς ο Run to the Hills θα προωθηθεί από τον αναβάτη του, από την εξωτερική και θα βρει την καλύτερη θέση πάνω στην κούρσα έτσι ώστε να ετοιμάσει την επίθεσή του. Έγινε ένα τετραπλό λογικό με βάση τα λόγα που παίζονταν, έτσι. Και όμως η απόδοσή του πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει μέχρι τα 75. Έτσι. Δεν υπάρχει μέχρι τα 75 αυτό το τετραπλό. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τον Ατρέγιο. Όπως είπαμε, πήγε μπροστά, είναι σκληρός και το σκληρό δεν το έδειξε επειδή τον πέρασε ο Run to the Hills. Το σκληρό το έδειξε στην ευθεία όπου έχουν πέσει μαζί με τον Ziggy Starman που κάνει φίνις και δεν μπορεί ο Ziggy Starman να περάσει με τίποτα. Εδώ κοίταξε. Κάπου εδώ περνάει ο Run to the Hills. Σεβάστηκε ο Run to the Hills στον Ατρέγιου, θα μπορούσα να σου πω. Διότι με βάση τις δυνάμεις που έδειξε, τα χαρακτηριστικά που έχει και όλα αυτά, θα μπορούσε και πιο νωρίς να του επιτεθεί, ναι, οπότε αλλά αναγκαστικά θα έφερνε και τους άλλους. Δεν είναι έτσι. Γιατί άμα του επιτεθεί πιο νωρίς και φάει την κόντρα από τον Ατρέγιου, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Γιατί τον βλέπεις εδώ πέρα, τον Ατρέγιου είναι σκληρός. Δεν σταματάει πουθενά. Καλά. Και όπως βλέπεις, οι μπροστά έμειναν στην άφιξη. Όλοι. Και οι τρεις. Εκτός από το Δολαριούλη, οι άλλοι τρεις είναι στην άφιξη. Που σημαίνει ότι η κούρσα έγινε σε ρυθμό που βόλεψε τους πρώτους. Είναι προφανές, ναι. Βέβαια. Δεν άνοιξε πουθενά ο ρυθμός. Κοίτα εδώ που πιάνει ο Ανδρέου. Σωστά πιάνει. Προσπαθεί για να τον βγάλει στην εξωτερική να μην τρώει τη λάσπη. Τίποτα. Δεν τον έπιασε γι' αυτό, απλά τον έπιασε για να μην παρασυρθεί σε πιο γρήγορο ρυθμό, ίσως περισσότερο. Okay. Αλλά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο, παρότι δηλαδή είχε ένα πολύ δυνατό πιάσιμο εκεί, συνήθως άλογα δυσφορούν σε τέτοια πιασίματα, δες ξαναστρώνει το βήμα του εκεί, έχει το βήμα, τις δυνάμεις, την ευδιαθεσία και στο πάμε είναι... Πάντως, δες εδώ, κοιτάζει που είναι πίσω. Δεν κοιτάζει τον πρώτο. Τον αφήνει τον πρώτο μέχρι να πάει στη τελευταία στροφή. Εδώ εξακολουθεί ακόμη, βλέπεις. Και τώρα, με το που φτάνουν στη στροφή, τον πιέζει. Του έδωσε δηλαδή, το σεβάστηκε τον πρώτο. Πώς να σας το πω.
Είπαμε, ο πρώτο είναι σκληρό, πολύ άλογο. Κοίταξε εδώ πέρα. Κάνει φίνι στο Ζίγκη Στάρμα μαζί και δεν μπορεί να τον περάσει με τίποτα. Ναι, αλλά η κούρσα είναι αντίθετη του. Στο Ζίγκη Στάρμα, μην το λε αυτό. Κάτω από αντίξωε συνθήκε ήρθε ο Ζίγκη Στάρμα, ίσα ίσα, του αντίον. Ήταν εντυπωσιακότατο. Είναι ο μόνο που ανέβηκε σε μια κούρσα που δεν του έβγαινε, που δεν του βγήκε από ρυθμό. Εντάξει. Έτσι. Για να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά εδώ λες θα περάσει. Ναι, σύμφωνοι. Βέβαια, ο πρώτος έχει κάνει βόλτα. Στην θα περάσει είναι μια κουβέντα με ανάλογο με την καρδιά και την ψυχή και την σκληράδα του Ατρέγιου, έτσι. Πού να περάσει. Πέρασε, αλλά μετά τη γραμμή του ορματισμού, από ό,τι φαίνεται, αν και ακόμη δεν έχει βγει το αποτέλεσμα για τυπικούς λόγους. Ναι. Αλλά... Λοιπόν, έχει κάνει τρομερή εμφάνιση ο Run to the Hills, έχει πάρει, φτάνει σε ακόμη μία νίκη και βέβαια επιστρέφει στις νίκες και δεν αφήνει πλέον καμία αμφισβήτηση. Και θα για να δούμε πού θα τον δούμε στη συνέχεια. Run to the Hills από τον Colley Road και τη Μασάντα, πλέον 8 συμμετοχές, φτάνει τις 8 νίκες. Και έχει και ένα πλάσια, βέβαια. Έχει και πρίκα από την Αγγλία. Είναι ο πολυνίκης της χρονιάς πλέον. Πλέον ναι. Και δίκαια να πούμε και την αλήθεια. Δίκαια γιατί δεν έχει νικήσει απλά. Έχει νικήσει σε πολύ δυνατές κούρσες. Εδώ βλέπουμε και τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Κουτσομίτη. Και ακόμη μια φορά η κούρσα, το κύπελο Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1.52.37. 1.52.37. Ωραία κούρσα και εδώ βλέπετε τον Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών, τον κύριο Σκούρα, που δίνει το κύπελο στον κύριο Κουτσομίτη για τη μεγάλη νίκη του Run to the Hills. Και εδώ ο πρόεδρος της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Μητυλινέος, δίνει το κύπελο εκ μέρους της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος στον Run to the Hills. Εδώ ο κύριος Κακλόπουλος, εκ μέρους της υποδρομής ΑΕ, δίνει την αναμνηστική πλακέτα στον Σταύρο Αγγελόπουλο για την νίκη του Run to the Hills. Και εδώ ο κύριος Αγγελόπουλος δίνει την αναμνηστική πλακέτα στον Λοΐζο Ανδρέο, που τον ύπεσε υπέροχα το Run to the Hills και τον οδήγησε σε μία ακόμη επιτυχία. 2-2 έχουν Ανδρέου και Run to the Hills και εδώ οι αναμνηστικές φωτογραφίες και με τα κύπελα για την νίκη του Run to the Hills στο κύπελο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτω είναι έτοιμη να φύγει η κούρσα από το Kempton Park. Είναι μαζί μας ο Μάριος Κουτσομίτης, με τον μεγάλο νικητή Run to the Hills. Επέστρεψε στις νίκες, σε κάτι που ξέρει καλά να το κάνει και μάλιστα με πολύ επιβλητικό τρόπο. Καταρχάς, να μην ξεχάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, να ευχαριστήσω τους συντελεστές, εκτός από τους προφανείς συντελεστές, που είναι ο Σταύλος του Αλόγου και ο Αναβάτης, ο Λοΐζος, ο οποίος τον καβάλισε εξαιρετικά και εξετέλεσε τις εντολές μέχρι την τελευταία σταγόνα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή,
Έκανα ακριβώς αυτό που του είπαμε, με μαθηματική ακρίβεια. Δηλαδή είναι τρομερό με αυτό το αναβάτη. Η χημεία που έχουμε, παρόλο που δεν καβαλάει πολύ συχνά άλογά μου, όποτε καβαλάει είναι κορυφαίος. Και θεωρώ ότι είναι και από τους ανερχόμενους αναβάτες, που δείχνει τρομερή εξέλιξη στο Μαρκόπουλο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Να μην ξεχάσω λοιπόν εκτός από αυτούς, μια μεγάλη παράληψη από μένα, ναι, μέσα στη φόρτισή μου της προηγούμενης κυρίας υποδρομίας που είχα όταν κέρδισε το άλογο, να ευχαριστήσω έναν άνθρωπο ο οποίος συνετέλεσε πάρα πολύ στο να σώσει την καριέρα του Run to the Hills, που είναι ο κύριος Άγγελος ο Τουλουπάκης, ο γνωστός ο Άγγελος ο Πεταλάς, που τον ξέρουν όλοι ότι είναι κορυφαίος και έχει σώσει ζωές πολλών αλόγων. Μέσα σε αυτά τα πολλά άλογα προσθέθηκε και ο Run to the Hills 6 μήνες πριν, όταν πέρασε την σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Και ήταν από τους συμπτωματικούς συντελεστές, ήταν δικιά μου παράληψη, που δεν τον ανέφερα την προηγούμενη φορά που ευχαρίστησα τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι, αυτό που είδα σήμερα με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά. Την προηγούμενη συμμετοχή είχα δει ένα άλογο το οποίο λόγω των παραπάνω μέτρων, λόγω κάποιων κακών επιλογών του Κώστα του Μαστοράκη, όλοι οι αθλητές δικαιούνται να έχουν κάποιες κακές στιγμές. Ήταν νομίζω μια από τις κακές στιγμές του Κώστα οι επιλογές που έκανε. Και για διάφορους λοιπόν λόγους εκείνη τη μέρα, ίσως τα παραπάνω μέτρα, ίσως οι κακές επιλογές, ίσως τα κιλά που χάριζε σε κάποιους πολύ καλούς αντιπάλους, να ήταν αυτοί οι τρεις λόγοι, όχι με απαραίτητα αυτή τη σειρά, που συνετέλεσαν στο να ιτηθεί κατά κράτος από το Φάστο Μονσούν και από τον Ζίγκι Στάρμαν. Σήμερα ήταν μια κούρσα που παραδοσιακά, όπως και το ταχύτητος που βγάζει το καλύτερο άλογο στην Ελλάδα στις μικρές αποστάσεις, έτσι και το Μεγάλο Αλεξάνδρου παραδοσιακά είναι μια κούρσα που βγάζει το καλύτερο άλογο στην Ελλάδα στις μικρομεσαίες αποστάσεις, μεγάλες μας αρέσει να τη λέμε στην Ελλάδα, στα 1600-1800 μέτρα. Βλέπουμε μετά αυτή την κούρσα ότι ο Ράντο Χίλς είναι το καλύτερο άλογο στην Ελλάδα, αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένο. Κέρδισε τα καλύτερα άλογα στην Ελλάδα, ήταν όλοι εκεί, δεν έλειπε κανένας. Ήταν όλοι ισόπεζα και κέρδισε εντυπωσιακά. Αν είχαμε handicap rating, θα είχε 18 με 8 μονάδες, 7 μονάδες παραπάνω από το δεύτερο καλύτερο άλογο που είναι ο Ατρέγιου, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μείνει γερός και να μας δίνει και άλλες τέτοιες στιγμές, παρόλο που κύριες υποδρομίες σε μεγάλες αποστάσεις δεν υπάρχουν. Δυστυχώς κούρσες για αυτά τα άλογα δεν γίνονται, αλλά ας μην με ζεριάζω γιατί είναι μια χαρούμενη μέρα. Και ας μείνουμε σε αυτά τα ευχάριστα που είπα. Ένας από τους ιδιοκτήτες πάντως του Ατρέγιο, ο κύριος Δατσόπουλος, λέει ότι πέταγε ο Run to the Hills. Δεν πάταγε. Πέταγε. Πραγματικά πέταγε. Δηλαδή από την ώρα που τον ξεμπλοκάρισε ο Λουίζος έξω από το Δολαριούλι, που ήταν επιλογή, δεν ήταν τυχαίο, ήταν επιλογή. Το στάρ του ήταν εσωτερικό, ο Δολαριούλης είναι πιο γρήγορος, ήταν απ' έξω. Επιλέγει να τον πιάσει γλυκά, να τον βγάλει έξω από το Δολαριούλι, να καλπάσει, γιατί έχουμε παρατηρήσει ότι ο Στίβος σήμερα, στην Τέταρτη και στην Τρίτη και στην Πέμπτη ακόμα ρόδα, αν παρατηρήσει κάποιες κούρσες του Wayhead, του Crusading που γίνανε και τον τρόπο, ακόμα και του MC Little Bro, άλογα που τρέχανε όλη τη στροφή στην Τέταρτη και στην Πέμπτη ρόδα, καταφέραν να διακριθούν ή και να κερδίσουν εντυπωσιακά, όπως και ο Χάβιλταρ ήταν ένα τέτοιο άλογο. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε στο να πούμε στον Ανδρέου: ξεμπλοκαρίσου από τα κάγκελα και βγες απ' έξω από τον οποιονδήποτε βρεις μπροστά σου. Το έκανε, βρήκε ενδεχομένως το ελαφρύ μονοπάτι, να το πω έτσι, και έκανε αυτή την τεράστια διαφορά. Θεωρώ ότι είναι πλασματική αυτή η διαφορά. Δηλαδή, μακάρι να μην είναι. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να είμαστε όντως ισόπεζα 5 μήκη καλύτεροι από τον Ατρέγιο. Αλλά δεν ξέρω, εντυπωσιάστηκα σήμερα. Νομίζω ότι έχει να κάνει και ο Στίβος που ήταν λίγο πιο βαρύς στην εσωτερική, γιατί δεν είδαμε και κανένα άλογο. Εκτός από το Seaside Dreamer που ήταν σαφώς ανώτερο στον όμιλο όμως, να κερδίσει από το κάγκελο. Όλοι κερδίσαν από την εξωτερική. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ εγώ.